Με κάλυψε. Καλά το βλέπεις έτσι. Έχει πάει στο εξωτερικό σε ένα 30 το διπλό του ΠΑΣ, Γιάννη, να πούμε. Όπου, τα διαλύσανε δηλαδή. Γιάννη, ναι. Κάποια στιγμή θα γίνει καμία βρωμιά, φοβάμαι, και θα χάσουμε τα λεφτά μας. Μπορεί, ναι. Εγώ τον Όφη δεν τον παίζω. Καλά κάνεις. Φοβάμαι μη γίνει καμιά... Δεν γίνε, με Πετράκι δεν γίνεται. Τέλος πάντων, πάμε. Να σου πω κάτι, ένα με συγχωρείς, να σου πω. Ο Αναστόπουλος είναι τόσο συγχυσμένος που σήμερα βγήκε και είπε, τι να σας πω ρε παιδιά, από τις 25 ποσοστάς που έχουμε, από την αρχή, 24 έχουν πάθει θλάσεις. Δηλαδή, εσύ στο τελευταίο δίμηνο δεν είχες καμιά, είχε και αυτός θλάσεις, λέγονται αυτά τα πράγματα, κατάλαβε. Πάμε, Κώστα, πάμε. Πανετολικός Λεβαδιακός. Λοιπόν, χαμηλό άσο στον Πανετολικό. Χαμηλό σκορ. Πανθρακικός ΠΑΟΚ. Και εδώ βλέπω άντερ. Γιατί ο ΠΑΟΚ συμμαζεύτηκε, συμμάζεψε την άμυνα και ο Πανθρακικός δεν σκοράρει εύκολα. Σαν και μπορεί να μην παίξει και ο Ιγκόρ. Δεν παίζει ο Ιγκόρ, δεν παίζει. Αν δεν παίξει και ο Ιγκόρ, το πιο καλό άντερ του κουπόνιου. Άσος. Άντερ. Άντερ, α, ναι, ναι. Σαν Θεατρόμητος. Σαν Θεατρόμητος, στάντα αρχή και οι δύο καλές ομάδες. Ο Ατρόμητος πιο φορμαρισμένος. Αν κάνει ο Ατρόμητος πρώτος γκολ θα το πάρει. Αν κάνει πρώτος γκολ ο Ατρόμητος θα το πάρει. Στο χ το βλέπω. Αστέρας Εργοτέλης. Αστέρας Εργοτέλης. 2-3 γκολ. Ολυμπιακός Κέρκυρα. 4-6 γκολ. Είδα τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Έδειξε ένα ψηλοθέαμα, μια μεγαλύτερη ταχύτητα. Ναι. Δηλαδή. Δεν με ξεσήκωσα την καρέκλα, αλλά μ' άρεσε. Μάλιστα. Μ' άρεσε, δηλαδή. Βέρεια Παναθηναϊκός. Το τελευταίο τέταρτο ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός, με ταχύτητα από στάπες. Ήταν 4 μέχρι γκολ. Βόλτισε ο Μπενίτες πολύ. Παναθηναϊκός έγινε διπλό. Έφυγε ο Γκρανέρο. Ο Γκρανέρο έφυγε. Α. Αλλά δεν παίζει ο Μπέρκ. Δεν παίζει ο Μπέρκ. Στο χ δεν το πάω. Αν και δεν με συμφέρει, γιατί έχω βάλει στοίχημα υπέρ του Παναθηναϊκού για τη δεύτερη θέση. Χωρίς τον Μπέρκ είναι άλλη ομάδα, γιατί κακά τα ψέματα. Πότε προέκυψε ο Μπέρκ, ρε Κώστα? Παίζει. Ο Μπέρκ πότε προέκυψε, δεν παίζει? Παίζει ο Μπέρκ. Ο Μπέρκ παίζει. Βέβαια. Ο Ζέκα δεν παίζει και ο Λαγός. Δεν παίζει Ζέκα και Λαγός, παίζει ο Μπέρκ. Ναι. Άμα παίζει ο Μπέρκ είναι διπλό. Ναι. Και Πλατανιάς Καλονίτη Δευτέρα. Παίξτε τον Άσο, εγώ τον παίζω, γιατί θα παίζει και αύριο αρχίσει να πέφτει. Μάλιστα. Έγινε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλό πρόγραμμα. Ο Πλατανιάς έχει το πιο καλό πρόγραμμα. Δεν μου λες, Πλατανιάς το βλέπεις άσο? Άσο είπε, ναι. Ναι, το βλέπω άσο. Έτσι, άμα δεν πάρει... Λοιπόν, έγινε κύριε, ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι απόψε στις 11 θα είμαστε μαζί με το Bet Weekend. Το πρώτο τριημέρου, με δοκάρι και μέσα τη Δευτέρα πρώτα Θεός. Και άλλοι, αύριο, μην ξεχάσετε, Λάμπρο Καραγκάνη και Γιάννη Καρατζαφέρη. Αναλυτέ εκπληκτική. Αυτοί που πάτε, ασχολείστε με τα αυτά. Αναλυτέ. Λάμπρο Καραγκάνη. Το λοιπόν. Μάγο, τον περιμένει όλος ο κόσμος, και το μάγο Γιάννη Καρατζαφέρη να τους ακούσετε, και το μάγο Κώστα από τη Θεσσαλονίκη. Χαίρετε. Πες του Χίτα να το κλείσει το ντέρμπι με το Χριστοδουλάκη, πώς τη λένε και αυτούς. Αν δεν πάρει. Ραπτόπουλο τελείωσε. Έγινε. Καλό βράδυ.